Καλημερίζουμε τον κύριο Γιάννη Τασιούλα, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδος. Καλημέρα σας και μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Καταγγέλων. Είναι μαζί μας. Ακριβώς. Εκπροσωπεί προφανώς. Από εσάς αναδείχθηκε αυτό το πολύ μεγάλο θέμα. Σκλαβοπάζαρο είναι αυτό. Καλημερίζω τον πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Θα τον δούμε αμέσως στον κύριο Δημήτρη Βερβεσό. Που επίσης παρενέβη. Μαζί μας ο κύριος Χατζηδοσίου. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και βεβαίως η Μαριάννα Γιωργαντή. Σχολιάστε προφανώς το θέμα όταν ξεκινήσουμε. Ναι, και θα δούμε και την ακρίβεια. Θα δούμε και την ακρίβεια που εννοείται για την ακρίβεια. Έχουμε κανονίσει να μιλήσουμε. Αλλά να ξεκινήσουμε με αυτό, κύριε Τασιούλα. Πέστε μας τι έγινε ακριβώς. Πώς το εντοπίσατε εσείς αυτό? Το Συνδικάτο Οικοδόμη, το συνδικαλιστικό κίνημα των οικοδόμων είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν είμαστε μέσα στα γραφεία. Έχουμε επαφή με τους χώρους δουλειάς. Οπότε έχουμε και την άμεση ενημέρωση και για αυτό που συμβαίνει και για πολύ περισσότερα που συμβαίνουν. Ακούστε να δείτε, διεξάγεται μια κουβέντα που και εμείς την ακούμε και παρεμβαίνουμε, ότι λείπουν εργατικά χέρια, ιδιαίτερα από τις κατασκευές. Αυτό είναι μια διαπίστωση, έχουν πάρθει και μέτρα. Είναι αληθής η διαπίστωση? Βεβαίως, λείπουν εργατικά χέρια, έχει ανέβει κατακόρυφα η δουλειά στην οικοδομή, χωρίς βέβαια να φτάσει τα μεγέθη προ-κρίσης. Ναι, αλλά ανεβαίνει. Ο κόσμος αυτός που δούλευε στην οικοδομή προ-κρίσης υπάρχει και τώρα. Και υπάρχει ένα ερώτημα που δεν συζητιέται, ούτε παίρνονται μέτρα και ασφαλιστικές δικλίδες για να προχωρήσει το πράγμα. Πώς θα δουλέψουν οι εργαζόμενοι στις κατασκευές, με τι μεροκάματο, με ποια συλλογική σύμβαση εργασίας, με ποιο ένσημο, γιατί υπάρχει μια πραγματικότητα ακόμα και τώρα στις κατασκευές. Σας ενημερώνω ότι με βάση τα στοιχεία του ΙΚΑ, την ώρα που λέμε ότι λείπουν εργατικά χέρια, με βάση τα στοιχεία του ΙΚΑ, οι οικοδόμοι ασφαλίζονται με 15 μόνο μεροκάματα το μήνα. Δουλεύουν όλα. Να είναι 24. Έπρεπε να είναι 24. Γι' αυτό δεν λέει κανένα τίποτα. Μαύρη εργασία είναι αυτό. Μαύρη εργασία. Ωραία, πάμε στο προκείμενο τώρα. Τα έχουμε πει στον προηγούμενο Υπουργό Εργασίας. Καλά κάνετε και τα λέτε. Θέλουμε να τα πούμε και στην καινούργια Υπουργό Εργασίας. Έχουμε ζητήσει συνάντηση. Εκτός από το να τα λέτε, γίνεται κάτι? Γιατί το να τα λέτε, τα λέτε. Ακούστε, ακούστε να δείτε. Ναι. Με τον προηγούμενο Υπουργό είχε δεσμευτεί για ορισμένα πράγματα. Δηλαδή να κηρύξει υποχρεωτική τη συλλογική σύμβαση εργασίας, που ισχύει σε ένα μεγάλο μέρος του κλάδου, αλλά πάντα υπάρχουν τα παράθυρα και βρίσκουν έδαφος αυτοί οι δουλέμποροι. Τι λέει αυτός τώρα δηλαδή, τι έλεγε αυτός, αυτή η εταιρεία τέλος πάντων? Ναι. Ότι εγώ έρχομαι σε έναν που κάνει κατασκευή, μια κατασκευαστική εταιρεία μεγάλη, προσπάθησε να πάρει σε μεγάλα έργα αυτή, και μπορώ να σου φέρω, σου λέει, εργαζόμενους, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Αυτοί μπορεί να είναι και παράτυποι. Ακούστε να δείτε. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που αξιοποιείται, τα παράθυρα που λέμε, και έρχονται οι διάφοροι επιτίδιοι να προσφέρουν υπηρεσίες. Όταν υπάρχει δουλεμπόριο, υπάρχει ο δουλέμπορας, υπάρχει και αυτός που εισπράττει τις υπηρεσίες. Βεβαίως. Του δουλέμπορα. Ναι, και τι θα κερδίσει αυτός? Φτηνά εργατικά χέρια. Φτηνά εργατικά χέρια. Γι' αυτό βάζει την ταμπέλα πάνω, φτηνά εργατικά χέρια, να μην ισχύσει νόμος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να μην ισχύσει μεροκάματο, να μην υπάρχει ασφάλιση, να είναι μαύρη εργασία. Όλοι κερδισμένοι, σου λέει, στο τέλος της μέρας. Δηλαδή, χάνει. Το ξέρετε ότι οι οικοδόμοι, αυτοί που δουλεύουν τώρα, εμείς έχουμε και άλλα πράγματα. Και θέλουμε να πούμε και στο Υπουργείο. Πολύ καλά έκανε ο εισαγγελέας και παρεμβαίνει, και εμείς είμαστε χαρούμενοι που παρεμβαίνει. Μα εσείς το κινήσατε και θέλουμε και ανταποκρίθηκε ο εισαγγελέας. Να πάρει μέτρα και το Υπουργείο και η επιθεώρηση εργασίας. Υπάρχει, γίνονται προσλήψεις σε μεγάλα εργοτάξια της Αττικής, διαμέσου εταιριών καθαρισμού, προσλαμβάνουν ανθρώπους. Αυτούς που καθαρίζουν τους χώρους και τους έχουν εκεί και κάνουν οικοδομικές εργασίες, χωρίς με αμφίβολο. Ναι, αμφίβολο αν κολλάνε το ένσημο που πρέπει, αν πληρώνουν το ασφάλιστο που πρέπει οι εργοδότες στο ΙΚΑ, αν τηρείται η συλλογική σύμβαση. Είναι συμφωνίες με τις επιχειρήσεις καθαρισμού. Να. Και κάνει ό,τι θέλει επιχείρηση καθαρισμού μετά. Ακριβώς. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα ολόκληρο νομικό πλαίσιο. Το δουλεμπόριο διεξάγεται πάνω σε ένα πλαίσιο. Δεν διεξάγεται. Πώς το κάνει, πώς τους βρίσκει αυτός, ρε παιδί μου, να καταλάβω εγώ τώρα, να πούμε, να καταλάβει ο κόσμος. Πώς τους βρίσκει αυτός? Υπάρχει νομιμοφάνεια, αν μου επιτρέπει ο Πρόεδρος. Βεβαίως. Όχι νομιμοφάνεια. Δηλαδή, νομίζω ότι η εταιρεία έπαιξε με τους εργαζόμενους αυτούς που πρόκειται τώρα να νομοποιηθούν. Που πρόκειται. Όπου προσπάθησε να κάνει ουσιαστικά. Καλώς και γενικά πρόκειται να νομοποιηθούν. Σωστά, ομαδοποίηση. Πάντως η άποψή μου είναι ότι σε αυτό αναφερόταν η δικηγορική εταιρεία. Με αυτούς έπαιζε και με αυτούς παίζουν και με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Ελάτε, γιατί κύριε, το άλλο είναι δυσκολότερο. Γιατί μαθαίνω από το πολύ ότι μαύρο. Αυτή η εταιρεία έχει παρελθόν.
Και παρελθόν εμπλοκή και με το σύλλογο, το διηγορικό. Ελάτε, ναι, κύριε Βερβεσά. Στο παρελθόν δραστηριοποιείται με τον ίδιο διακριτικό τίτλο μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών, η οποία αντιπείτω το δικηγορικό επάγγελμα. Δηλαδή παρήχε νομικές υπηρεσίες, ενώ δεν ήταν δικηγορική εταιρεία. Κατά αυτή τη εταιρεία είχαμε στραφεί με αιτήσει ασφαλιστικών μέτρων και με μήνυση για την αντιποίηση του δικηγορικού επαγγέλματος όπως προβλέπει ο κώδικας δικηγόρων. Στην πορεία εμφανίστηκε μια δικηγορική εταιρεία, η οποία χρησιμοποιεί τον ίδιο διακριτικό. Στραφήκατε εναντίον της, δηλαδή κάνατε ασφαλιστικά μήνυση, τι κάνατε? Ασφαλιστικά και μήνυση. Καταδικάστηκε η εταιρεία. Για αντιποίηση δικηγορικού λειτουργήματος. Καταδικάστηκε. Δικάστηκε. Συγγνώμη. Στην πορεία, δεν έχει δικηγόρους δηλαδή η εταιρεία? Δεν είχε. Η εταιρεία ήταν εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Δεν ήταν δικηγορική εταιρεία. Και παρήχε ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών δικηγορικές υπηρεσίες που απαγορεύεται. Προσφύγαμε δικαστικά κατά της εταιρείας της συγκεκριμένης. Εμφανίστηκε λοιπόν ξαφνικά μια δικηγορική εταιρεία στην πορεία μετά τη δικαστική εξέλιξη υποθέσεως. Με τον ίδιο διακριτικό γνώρισμα. Η οποία είχε δικηγόρους. Η οποία ήταν δικηγορική εταιρεία πλέον, με διακριτικό γνώρισμα το ίδιο. Το οποίο διακριτικό γνώρισμα δεν το είχε περάσει από το Μητρό του Δικηγορικού Συλλόγου, ούτε το είχαμε εγκρίνει εμείς, γιατί πρέπει να εγκριθεί το διακριτικό γνώρισμα για να μπορείς να εμφανίζεις σε μένα διακριτικό γνώρισμα στην αγορά ως δικηγορική εταιρεία. Εμείς δεν το είχαμε εγκρίνει αυτό και αυτή η εταιρεία συνεχίζει να εμφανίζεται με αυτό το διακριτικό γνώρισμα, το ίδιο. Το οποίο είχε λανσάρει στην αγορά, να το πούμε έτσι. Αμέσως μόλις πληροφορηθεί. Ναι, εμείς άρα δηλαδή για να καταλάβουμε, αυτοί ήταν μια άλλη εταιρεία, όταν τους πιάσατε και τους λέτε, όπ, δεν γίνεται, πρέπει να είσαι δικηγορική. Για να μην χάσει το πελατολόγιο. Βρήκαν δικηγόρους. Βρήκαν δύο δικηγόρους, τρεις, πέντε, ξέρω εγώ πόσους, τους βάλανε μπροστά και τη βάφτισαν δικηγορική εταιρεία χωρίς να εγκρίνει το λογότυπο όπως ο δικηγορικός σύλλογος. Για να μπορεί να εμφανιστεί επίσημα, πρέπει να έχει εγκρίνει το διακριτικό γνώρισμα της εταιρείας. Χωρίς να το έχουμε εγκρίνει εμείς, συνεχίζει να εμφανίζεται με αυτό το διακριτικό γνώρισμα. Λοιπόν, μόλις πληροφορηθήκαμε την καταγγελία, γιατί δεν το γνωρίζαμε, δεν είχε έρθει σε εμάς το email. Είχε πάει εκεί που είχε πάει και το ανακάλυψε η Ομοσπονδία των Οικοδόμων, γιατί από εκεί πληροφορηθήκαν για αυτό το συγκεκριμένο διαφημιστικό έντυπο. Αμέσως ζήτησα τη διενέργεια προκαταρτικής αυτεπάγγελτης πειθαρχικής έρευνας για την παραβίαση των διατάξεων του κώδικα δικηγόρων και του κώδικα δεοντολογίας από τον πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Και σήμερα ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου θα επιληφθεί τις υποθέσεις. Υπάρχει, αν μου επιτρέπετε, μια πραγματικότητα τώρα. Οι οικοδόμοι για να μπορέσουν να έχουν ένα μεροκάμινο να αντιποκριθούν στην ακρίβεια, δουλεύουν και 10 ώρα, 12 ώρα. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο και μια συζήτηση που αναπτύχθηκε πριν από μερικούς μήνες, που ακούγαμε και τους υπουργούς και λέγανε ότι θα σκοτώνονται οι εργαζόμενοι να πάνε για δουλειά, γιατί αυτό είναι καλό, το 13ωρο το γνωστό. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι πάλι σε μεγάλα εργοτάξια και μεγάλες εταιρείες δουλεύουν 10 ώρα οι οικοδόμοι, χωρίς να εφαρμόζεται καν αυτός ο νόμος που λέει προσάυξηση της υπερορίας, χωρίς να δηλώνεται τίποτα. Τα έχουμε διαπιστώσει. Υποχρεώνονται δηλαδή. Βεβαίως και στην επιθεώρηση εργασία. Έρχονται, γίνονται έρευνες. Είναι πολύ λίγες οι έρευνες με βάση το μέγεθος του προβλήματος. Το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται εδώ δεν είναι με την τελευταία απόφαση του υπουργού, του νόμου που είπατε, κύριε Στάθη. Είναι με την περιβόητη υπουργική απόφαση του καλοκαιριού για τη μετάκληση εργαζομένων του εξωτερικού, με την οποία, επειδή δεν υπήρχαν στον τουρισμό, όπως θυμάστε, συγκεκριμένα για τους λόγους που ξέρουμε και για τις συνθήκες που επικρατούσαν στον τουρισμό, δίνει τη δυνατότητα να μετακληθούν εργαζόμενοι από το εξωτερικό, από εταιρείες ενοικίασης, οι οποίες να δουλεύουν εδώ. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και εκεί είναι αυτή η λεγόμενη, ας την πούμε, μαύρη εργασία ή ας την πούμε παράτυπη εργασία, την οποία έχει νομοποιηθεί πλέον. Και θα έρχονται οι κυβερνήσεις μετά και θα λένε ότι υπάρχει μία πραγματικότητα να την κάνουμε και νόμο του κράτους. Θα πατάνε πάνω σε αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο. Και νόμο του κράτους. Όχι, όμως εμείς έχουμε δικαιώματα, έχουμε ανάγκες, υπάρχει συλλογική σύμβαση, θέλουμε και εμείς να έχουμε το ένσημο. Να το καταλάβετε, με συγχωρείτε που διακόπτω, κύριο Σιτασιόλα. Δεν είναι η απόφαση και ο νόμος Κερίδη, να το πω έτσι. Δεν υπάρχει η απόφαση της κυβέρνησης για τη μετάκληση εργαζομένων του εξωτερικού. Εγώ είπα το νομικό πλαίσιο και ένα πολυπλό καμός νομοθετικός. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Το οποίο... Πρόεδρε, σε αποδεσμεύουμε, γιατί ξέρω ότι έχει δικαστήριο. Την καλημέρα μας και τα σχόλια τα λέμε. Θα έρθουμε κάποια στιγμή να μιλήσουμε για τα θέματα των οικοδόμων. Όποτε θέλετε. Με χαρά μας να τα πούμε. Κοίτα, αυτά που λέτε για 10, 12 και 15 ώρα. Και να δούμε. Να καταγγείλετε και με ανθρώπους που το υπόκειται. 23 νεκροί συνάδελφοι το 2023. Και δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τα σχόλια. Πότε έχετε συνάντηση με την υπουργό? Ορίστε. Την νέα υπουργό, από τη συνάντηση. Έχουμε ζητήσει συνάντηση. Αναμένουμε.
και για τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Εργασίας. Και λοιπόν, για αυτά θέλουμε να συζητήσουμε και έχουμε και απεργία στις 31 του μηνός.